Κύριε Υπουργέ, αν και νέος στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι αγρότες εδώ και πάνω από 15 μέρες βρίσκονται στον δρόμο του αγώνα. Έχουν στήσει μπλόκα σε πάνω από 35 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Δίνουν έναν αγώνα επιβίωσης, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν αφενός το τεράστιο κύμα ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα καύσιμα, στα αγροτικά εφόδια που εκτοξεύει το κόστος παραγωγής και άρα ζητούν να έχουν συγκεκριμένα αιτήματα για μείωση των επιπτώσεων αυτής της ακρίβειας στο κόστος παραγωγής. Δεύτερον, έχουν να αντιμετωπίσουν εξευτελιστικές τιμές στα αγροτικά προϊόντα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και απαιτούν τέτοιες τιμές που θα μπορούν να τους διασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα για να μπορέσουν να ξαναμπούν στα χωράφια τους και να καλλιεργήσουν, αλλά και ταυτόχρονα να ζήσουν ήδη και οι οικογένειές τους. Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε μια σειρά εξαγγελίες, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα που προβάλλουν οι αγρότες, δεν λύνουν επί της ουσίας κανένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν προσφέρουν έστω την παραμικρή ανακούφιση. Τα μέτρα αυτά είναι περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ. Τα 100 είναι εξαγγελίες, συγκεκριμενοποίηση παλιών εξαγγελιών. Και μόνο τα 70 τα νέα μέτρα, που και αυτά ακόμη μπροστά στις 500.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν είναι ούτε ψίχουλα. Από αυτή την άποψη, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η επιδότηση, η επιστροφή για το πετρέλαιο κίνησης, το αγροτικό, που αφήνει απ' έξω πάνω από τα 2/3 των αγροτών, με τους περιορισμούς και τους κόφτες που βάζει. Ή η επιδότηση στους κτηνοτρόφους, που επί της ουσίας στους μικρούς κτηνοτρόφους, αυτούς που έχουν κύρια κατσίκια ή πρόβατα προορισμένα για το Πάσχα να πωληθούν, τους πετάει εκτός από την επιδότηση της, των ζωοτροφών. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, οι αγρότες που διαμαρτύρονται και που έχουν τρία συγκεκριμένα αιτήματα. Πρώτον, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα η κυβέρνηση, αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος, κατάρριξη της ρήτρας αναπροσαρμογής, επιδότηση της ζωοτροφής και του κόστους σε μέσα και εφόδια με την κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη και μέσα και εφόδια αγροτικά. Δεύτερον, να εξασφαλιστεί η προστασία τους από τις φυσικές καταστροφές και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής, καθώς και αλλαγής του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να μπορεί να αποζημιωθεί το 100% των ζημιών που έχουν υποστεί στην παραγωγή και στο κεφάλαιο. Και τρίτον, να εφαρμοστούν κατώτερες εγγυημένες τιμές που να ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν ένα εισόδημα επιβίωσης για τις οικογένειες των αγροτών, των βιοπαλλιστών αγροτών. Αυτά είναι τα τρία συγκεκριμένα και θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ.